Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προσωπική ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα στο Λονδίνο ο χειρούργος καθηγητής Μαγδί Γιακούμπ, ο οποίος παρακολουθεί και θα χειρουργήσει τον Πρωθυπουργό. Στην ανακοίνωση ο κ. Γιακούμπ αναφέρει τα εξής. Είμαι ευχαριστημένος με την εξέλιξη της υγείας του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Προγραμματίζω να προβώ σε εγχείρηση αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας εντός διαστήματος 2 εβδομάδων. Υπογραφή καθηγητής Μαγδί Γιακούμπ. Όπως μας μετέδωσε ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο Γιώργος Γεμενάκης, ο κ. Γιακούμπ θα απουσιάσει από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας στην Αργεντινή, προκειμένου να μετάσχει ιατρικό συνέδριο, στο οποίο είναι βασικός εισηγητής. Αν η εγχείρηση γινόταν την ερχόμενη εβδομάδα, ο κ. Γιακούμπ δεν θα μπορούσε να παρακολουθήσει τον Πρωθυπουργό τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες, γεγονός που και ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο. Άλλωστε και οι Έλληνες γιατροί, κ. Κρεμαστινός και Πλέσσας, θεωρούν επιβεβλημένη την παρουσία του κ. Γιακούμπ κοντά στον κ. Παπανδρέου σε αυτό το μετεγχειρητικό στάδιο. Στο μεταξύ, ο κ. Τηλέμαχος Χιτήρης, που ενημερώνει τον ελληνικό τύπο στο Λονδίνο, όταν ρωτήθηκε για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τη διάγνωση του ιατρικού κέντρου του Wiesbaden, είπε: Μετά τη σημερινή προσωπική ανακοίνωση του κ. Γιακούμπ, ο οποίος επίσημα πλέον ομιλεί για εγχείρηση αντικατάστασης της βαλβίδας της αορτής, το θέμα αυτό έχει κλείσει και σταματά ο διάλογος. Ο πρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Αλευράς, εισήχθη σήμερα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, όπου του έγινε λιθοτριψία στο νεφρό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Τρίς Κωστόπουλος, είπε ότι η λιθοτριψία ήταν επιτυχής, ο πρόεδρος της Βουλής είναι πολύ καλά και πιθανότατα να επιστρέψει αύριο στο σπίτι του. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου επικοινώνησε με το γραφείο του κ. Αλευρά και τον πληροφόρησαν ότι όλα πήγαν καλά. Με τη συμμετοχή 160 κρατών και περίπου 13.500 αθλητών, άρχισε σήμερα στη Σεούλ με μια εντυπωσιακή τελετή διάρκειας 3 και πλέον ώρων η 24η Ολυμπιάδα. Η μεγαλύτερη στην ιστορία του αθλητισμού, αφού για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια Ανατολή-Δύση και Βορρά-Νότος συναντώνται πέρα από πολιτικές και ιδεολογικές σκοπιμότητες. Την έναρξη της 24ης Ολυμπιάδας κήρυξε παρουσία 73.000 θεατών, ο νοτιοκοράτης πρόεδρος Ρότα Εβού, ακολούθησε η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας και η παρέλαση των αθλητών που ξεκίνησε με την ελληνική ομάδα και έκλεισε με την παρέλαση των αθλητών της Νότιας Κορέας. Ακολούθησαν εντυπωσιακές εκδηλώσεις από άλλες πρωτιστές και 1.000 αθλητές του Τεκβοντό. Όμως την ίδια ώρα στους εμπορικούς δρόμους της Σεούλ ξέσπασαν νέες φοιτητικές ταραχές. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων συνελήφθησαν 20 φοιτητές, ενώ κυριαρχούσαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης που, κατά τους διαδηλωτές, διονύζει το καθεστώς διχοτόμησης της Κορεατικής Χερσονήσου. Η τρίτη συνδιάσκεψη του Διεθνούς Γραφείου της Ολυμπιάδας της Ειρήνης αποφάσισε να απευθύνει έκκληση σε διεθνείς προσωπικότητες για την υλοποίηση της πρότασης του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία προβλέπει την επίτευξη εκεχηρίας μεταξύ εμπολέμων κατά τη διάρκεια της Ολυμπιάδας Ειρήνης. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του Κώστα Παπαθεοδόρου. Πραγματοποιήθηκε σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η τρίτη συνδιάσκεψη του Διεθνούς Γραφείου της Ολυμπιάδας Ειρήνης με τη συμμετοχή των τριών ελληνικών κινημάτων ειρήνης και ΑΔΕΑ, ΕΕΔΙΕ και ΑΚΕ και εκπροσώπων οργανώσεων 15 άλλων χωρών από τις 5 Ηπείρους. Στους συμμετέχοντες εκπροσώπους απίφθινε χαιρετισμό ο Υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου για Διεθνείς Οργανισμούς και Πρόεδρος της ΚΕΑΔΕΑ, κ. Χρήστος Μαρκόπουλος. Στην τρίτη σύνοδό τους, οι εκπρόσωποι των οργανώσεων ειρήνης ασχολήθηκαν με το πρόγραμμα της πρώτης Ολυμπιάδας Ειρήνης που θα γίνει στην Αθήνα από 13 έως 20 Μαρτίου του 1989. Συζήτησαν επίσης τον τρόπο υλοποίησης των προτάσεων του Πρωθυπουργού κ. Ανδρέα Παπανδρέου για την επίτευξη εκεχηρίας κατά τη διάρκεια της Ολυμπιάδας της Ειρήνης μεταξύ εμπολέμων τοπικών σειράξεων και αποφάσισαν να κάνουν έκκληση σε διεθνείς προσωπικότητες για τη συνδρομή του έργου του Πρωθυπουργού. Τέλος, συζήτησαν θέματα που αφορούν τις τεχνικές προετοιμασίες της Ολυμπιάδας Ειρήνης και τον τρόπο οικονομικής ενίσχυσής της. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, σε μήνυμά του για τη συμπλήρωση 2 χρόνων από το σεισμό της Καλαμάτας, υπογραμμίζει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις αρμόζει πάνω απ' όλα η περίσκεψη και ο διάλογος και κυριαρχεί η ανάμνηση των αγαπημένων προσώπων που χάθηκαν. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων φορέων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, ενώ διαβεβαιώνει ότι η ανασυγκρότηση της πόλης εξακολουθεί να είναι για την κυβέρνηση πρώτη προτεραιότητα. Ο Πρωθυπουργός, στη συνέχεια του μηνύματός του, τονίζει ότι η Καλαμάτα αποτελεί πλέον σύμβολο γιατί κατάφερε να ενώσει όλους τους κατοίκους σε μία προσπάθεια, αλλά και τις πολιτικές δυνάμεις παρά τις κάποιες μικροκομματικές μεμψιμυρίες. Είναι ακόμα σύμβολο γιατί το κράτος πρόνοιας και η κοινωνία αλληλεγγύης βρήκαν το πραγματικό τους πρόσωπο.
και ο Πρωθυπουργός καταλήγει. Για μια ακόμα φορά θέλω να τονίσω ότι όπως ο σεισμός σήμανε εθνικό πένθος, έτσι και η ανασυγκρότηση της Καλαμάτας αποτελεί εθνικό χρέος. Στην Καλαμάτα έγινε σήμερα ανοιχτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εξαγγέλθηκαν νέα συμπληρωματικά μέτρα για την ανασυγκρότηση της πόλης. Περισσότερα στην ανταπόκριση της Εύης Χάντζιου. Στην αρχή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε σήμερα στην Καλαμάτα, ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Γεννηματάς διάβασε το μήνυμα του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Στη συνέχεια, μιλώντας ο Υπουργός αρμόδιος για θέματα της Καλαμάτας, Θανάσης Φιλιππόπουλος, αφού έκανε απολογισμό του κυβερνητικού έργου για όσα πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα στην Καλαμάτα, ανακοίνωσε νέα συμπληρωματικά μέτρα. Τα νέα αυτά μέτρα είναι η αναπροσαρμογή της τιμής μονάδος για τις ανακατασκευές από 33.000 ανά τετραγωνικό μέτρο σε 40.000. Η ρύθμιση χρεών προς το δημόσιο που έχουν λήξει από 15/1986 έως 27/Δευτέρου του 87 σε 24 μηνιαίες δόσεις αρχωμένες της πρώτης από 1/10/88. Οι εξαγγελίες του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Μένιου Κουτσόγιωργα στη Θεσσαλονίκη για την απόκτηση πρώτης κατοικίας ισχύουν και για την Καλαμάτα. Επιπροσθέτως, για νέα ζευγάρια, ηλικιωμένους και χαμηλόμισθους, θα ισχύσουν για την Καλαμάτα μειωμένες προϋποθέσεις ενσύμων και θα επιδοτηθούν με το ποσό των 10.000 δραχμών μηνιαίως. Οι εσφαλισμένοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας θα επιδοτηθούν με ποσό 10.000 δραχμές μηνιαίως από 1/10/88 μέχρι τέλος του 1990. Ακόμα αποφασίστηκε η αυτονόμηση του ΤΕΙ Καλαμάτας και δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες. Τέλος, χορηγήθηκε νέα άδεια σκοπιμότητος από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για τη λειτουργία ακτοπλοϊκής γραμμής Καλαμάτας Ιταλίας Κρήτης. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Σταύρος Μπένος, μιλώντας στη συνεδρίαση, χαρακτήρισε θετικά τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της ανασυγκρότησης και εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον. Ακολούθησαν τοποθετήσεις από εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και από τους φορείς της πόλης. Στη σημερινή συνεδρίαση μεταφέρθηκε χαιρετισμός του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εθνικής Άμυνας Γιάννη Χαραλαμπόπουλου. Παραβρέθηκαν βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο Νομάρχης Μεσσηνίας, ο Μητροπολίτης και οι κάτοικοι της περιοχής. Στην Ελούντα της Κρήτης πραγματοποιήθηκε σήμερα το άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών των χωρών μελών της ΕΟΚ υπό την Προεδρία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Παναγιώτη Ρουμελιώτη. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Ζωής Φάσου. Τρία θέματα περιελάμβανε η ατζέντα των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο σημερινό άτυπο συμβούλιο. Ήταν η εναρμόνιση της φορολογίας μεταξύ των κρατών μελών, η συζήτηση των προτάσεων της Επιτροπής για μεγάλα έργα υποδομής κοινοτικού ενδιαφέροντος, η ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας. Όπως είπε μετά το τέλος του Συμβουλίου στη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Παναγιώτης Ρουμελιώτης που προείδρευε του Συμβουλίου, το κλίμα ήταν θετικό. Σε σημαντικά θέματα, παρά το δύσκολο διάλογο, έγιναν βήματα προς τη λύση, χωρίς βέβαια αυτή να είναι ακόμα οριστική. Με αυτή την άποψη συμφώνησε και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζακ Ντελόρ. Στο δυσκολότερο θέμα της εναρμόνισης της φορολογίας, δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλαγούν απόψεις και να διευκρινιστούν διάφορα σημεία των προτάσεων του Αντιπροέδρου της Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά, Λόρδου Κόφλιντ. Η πλειοψηφία των κρατών μελών, όπως είπε ο κύριος Ρουμελιώτης, συμφωνεί με την αρχή της εναρμόνισης και κατά πλειοψηφία δέχεται τους δύο συντελεστές, χαμηλό και υψηλό, ενώ περισσότερες διαφωνίες υπάρχουν για το σύστημα συμψηφισμού. Στο δεύτερο θέμα, των μεγάλων έργων κοινοτικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών, έγινε ευρύ ανταλλαγή απόψεων για τους τρόπους καλύτερης αξιοποίησης της κοινοτικής αποταμίευσης, με ενθάρρυνση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων τέτοιων πρωτοβουλειών. Στο θέμα αυτό δίνει ιδιαίτερη σημασία ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζακ Ντελόρ, αφού, όπως είπε, δεν μπορούμε να φανταστούμε την ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά χωρίς πυκνό δίκτυο τηλεπικοινωνιών και μεταφορών. Το τρίτο θέμα που συζητήθηκε ήταν οι εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας με αφορμή τη σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου στο Δυτικό Βερολίνο. Στο λόγο που θα εκφωνήσει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Παναγιώτης Ρουμελιώτης ως πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΟΚ,
τονίζεται ότι οι απεσιόδοξες προβλέψεις που επικράτησαν μετά τη χρηματιστηριακή κρίση του περασμένου Οκτωβρίου δεν επιβεβαιώθηκαν. Οι επενδύσεις ακολουθούν ανωδική πορεία, αλλά βέβαια υπάρχουν πάντα αβεβαιότητες εξαιτίας των ελλειμμάτων και των χρεών των αναπτυσσομένων χωρών. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τις εθνικές θέσεις υποστήριξε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θόδωρος Καρατζάς. Επισκέψεις στους ακρίτες των συνόρων πραγματοποίησε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Καραλαμπόπουλος. Ο κ. Καραλαμπόπουλος επισκέφθηκε το φυλάκιο Νίκη της 9ης Μεραρχίας Πεζικού, οι δυνάμεις της οποίας πήραν μέρος στην άσκηση Φίλιππος 288 που έγινε στη Δυτική Μακεδονία. Απευθυνόμενος στους ακρίτες του φυλακίου, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άριστη διεξαγωγή της άσκησης και του συνεχάρη για την υπευθυνότητα με την οποία εκτελούν τα αυξημένα καθήκοντά τους. Χθες βράδυ εξάλλου, μετά το τέλος της άσκησης Φίλιππος 288, ο κ. Καρλαμπόπουλος επιθεώρησε την 33η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία και μίλησε στους έφεδρους που συμμετείχαν. Κριτική της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση άσκησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μιλώντας απόψε σε συναιστίαση στην οποία παρέστησαν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης, που έφτασε το απόγευμα στη συμπρωτεύουσα, στην ομιλία του υποστήριξε ότι η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε στην εξουσία, δεν μπόρεσε να αντιθασεύσει τον πληθωρισμό, τριπλασίασε την ανεργία, κράτησε στάσιμο το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων και δεν κατάφερε να βελτιώσει το γενικότερο επενδυτικό κλίμα. Παράλληλα, πρόσθεσε, το έλλειμμα του ευρύτερου δημόσιου τομέα διωγγώνεται, προβλέποντας ότι θα ξεπεράσει τα 2-3 εκατομμύρια δραχμές. Συνεχίζοντας, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι επικρατούν δυσμενείς παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το επενδυτικό κλίμα της χώρας και κατέληξε λέγοντας ότι το κόμμα του τάσεται υπέρ της ελεύθερης οικονομίας, από την εφαρμογή της οποίας επιτυχάνεται αύξηση της παραγωγής και του εισοδήματος, βελτίωση της απασχόλησης και ανταγωνιστική λειτουργία των τραπεζών. Ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το πρωί τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι θα δώσει συνέντευξη τύπου και το βράδυ θα μιλήσει στο φεστιβάλ της ΟΝΕΔ. Σχολιάζοντας την ομιλία του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σωτήρης Κωστόπουλος δήλωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαιώνει την πολιτική και την κοινωνική αντίληψη που χαρακτήριζε πάντοτε την παράταξη της δεξίας. Εμμονή στην καταστροφολογία, σταθερότητα στην άρνηση, ανυπαρξία προοπτικής. Είναι λυπηρό, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, ότι η έκκληση του Πρωθυπουργού για περισσότερη υπευθυνότητα και σοβαρότητα σε ό,τι αφορά την οικονομία της χώρας δεν βρήκε ανταπόκριση από τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Για την επιτυχία του σταθεροποιητικού προγράμματος και την πορεία της οικονομίας μας, υπογράμμισε ο κ. Κωστόπουλος, έχουν ήδη αποφανθεί όλοι σχεδόν οι διεθνείς οργανισμοί. Πότε άλλοτε είχαμε συναλλαγματικά αποθέματα 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Πρωθυπουργός έθεσε με σαφήνεια και υπευθυνότητα τα προβλήματα εν ώψη του 1992 και τις λύσεις που προτείνει η κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης δεν βρήκε λέξη να πει για τα προβλήματα αυτά. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέληξε. Το ευτύχημα για το λαό και τη χώρα είναι ότι οι προβλέψεις του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματός του ουδέποτε επαληθεύτηκαν. Στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός Υπουργός George Shultz κάλεσε το Ισραήλ να τερματίσει τη στρατιωτική κατοχή της Δυτικής Όχθης και της Γάζας και να αποδώσει τα εδάφη στους Παλαιστίνιους προκειμένου να χειριστούν μόνοι τους τα πολιτικά και οικονομικά τους ζητήματα. Σε συνέντευξή του για τα 10 χρόνια από τη συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ, ο Αμερικανός αξιωματούχος απέρριψε την πρόταση του Γιασέρ Αραφάτ να αποσυρθεί το Ισραήλ στα σύνορα που είχε το 1948 και τάχθηκε υπέρ της απόφασης 242 των Ηνωμένων Εθνών. Στο μεταξύ, ένας ακόμη Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και άλλοι 37 τραυματίστηκαν σήμερα από Ισραηλινά πυρά στα κατεχόμενα εδάφη. Τα σημερινά επεισόδια συμπίπτουν με τη γενική απεργία που κήρυξαν οι Παλαιστίνοι σε ανάμνηση της σφαγής των ομοεθνών τους στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα. Στο Μεξικό, περίπου 200 άτομα πνίγηκαν σήμερα από τον τυφώνα Γκίλμπερτ, ο οποίος από την περασμένη Κυριακή σαρώνει τις ακτές της Καραϊβικής και από χθες πλήττει τα βόρεια παράλια του Μεξικού. Μέχρι σήμερα δεκάδες άτομα σκοτώθηκαν από το πέρασμά του, χιλιάδες έμειναν άστεγοι, ενώ ανυπολόγιστες είναι και οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες και τις καταρακτώδεις βροχές. Πάντως, σύμφωνα με Αμερικανούς μετεωρολόγους, προβλέπεται σταδιακή εξασθένιση της ταχύτητας του τυφώνα, που σε μερικές περιοχές έφτασε τα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Βουλευτικές εκλογές πραγματοποιούνται αύριο στη Σουηδία και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις,
Οι σοσιαλδημοκράτες του Πρωθυπουργού Ίγκβαρ Κάρλσον αναμένεται να κερδίσουν την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Τέλος, τετραήμερη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί από σήμερα ο πρόεδρος της Ινδίας, ο οποίος είναι προσκεκλημένος του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου. Εάν εξαιρέσουμε την νοτιοανατολική νησιωτική χώρα, στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται ότι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή και καταιγίδες, χωρίς βέβαια να λείψουν και τα διαστήματα με ήλιο στο νέο 24ωρο. Σε ό,τι αφορά τους ανέμους, θα έχουν ένταση μέχρι και 6 πρόσκαιρα μποφόρ τοπικά στο βόρειο Ιόνιο. Στον χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων παρατηρούμε το βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή της κεντρικής Ιταλίας με το μέτωπο, τα οποία καθώς κινούνται ανατολικά-βόρεια-ανατολικά, αναμένεται να επηρεάσουν στο νέο 24ωρο τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Για την Κυριακή λοιπόν, στο Ιόνιο, στην υπηρετική Ελλάδα και στο Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται λίγες συννεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή και καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν κατά τόπους να είναι κέντρονες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός. Η άνεμη θα είναι από τις διευθύνσεις ασθενείς και στα δυτικά μέτρη και παροδικά στο Βόρειο Ιόνιο ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά της φορές Ελλάδας μεταξύ 16 και 28 βαθμών, ενώ στα λοιπά παιδινά μεταξύ 19 και 32 βαθμών. Για την περιοχή της Καταλαμάτας, για το νέο 24ωρο, προβλέπονται αραιές νεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν και ενδέχεται να βρέξει. Η άνεμη θα είναι ασθενής, η δεύτερη θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 18 και 29 βαθμών. Για την περιοχή της Αττικής, για το νέο 24ωρο, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν και ενδέχεται να βρέξει. Η άνεμη θα είναι ασθενής, η δεύτερη θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί μεταξύ 19 και 32 βαθμών. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθεί πρόσκαιρη βροχή ή και καταιγίδα. Η άνεμη και εκεί θα είναι ασθενής, η δεύτερη θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 18 και 26 βαθμών. Και δύο λόγια για τον καιρό της Τρίτης, ο οποίος προβλέπεται γενικά να είναι άστατος με τοπικές βροχές ή και καταιγίδες στις απογευματινές ώρες στις υπηρετικές περιοχές. Η άνεμη βαθμία θα στραφούν σε βορειάδες και θα έχουν ένταση μέχρι και 5 μποφόρ. Η δεύτερη θερμοκρασία θα αρχίσει να παρουσιάζει πτώση πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία πτώση στη διάρκεια της Τρίτης θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα. Αυτά για τον καιρό. Καλή σας νύχτα. Κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε, θα παρακολουθήσετε ένα θέμα της σειράς από τη φαντασία ως την αλήθεια που επιμελείται και παρουσιάζει ο συνάδελφος Βασίλης Κουτουζής. Από εμάς, καλή σας νύχτα. Το τελευταίο τρίμηνο σε διάφορες χώρες του πλανήτη μας συνέβησαν έκτακτα καιρικά φαινόμενα, όπως ψηλές θερμοκρασίες που έφεραν καύσωνα ή έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν καταστροφικές και θανατηφόρες πλημμύρες. Ιταλοί επιστήμονες όπως ο Μάριο Κάβεντον, καθηγητής στο Πλανητάριο του Μιλάνου, και ο Μάριο Μπουλιάτσι της Στρατιωτικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της ίδιας Ιταλικής πόλης, είχαν προειδοποιήσει για τις έκτακτες αυτές καιρικές μεταβολές. Μιλώντας για τη μετεωρολογική αυτή αναστάτωση που θα κρατήσει ως το τέλος του Οκτώβρη, διευκρίνησαν ότι η αιτία είναι ένας 19ετής κύκλος της Σελήνης. Σε κάποιο σημείο του κύκλου αυτού, ο φυσικός μας δορυφόρος παίρνει μια ιδιαίτερη απόκληση σε σχέση με τη Γη και τον Ήλιο και προκαλεί καιρικές διαταραχές αστάθειας στον καιρό. Εκτός όμως από την επίδραση στα διάφορα βαρομετρικά της υδρογείου, οι Ιταλοί επιστήμονες παρατηρούσαν ότι η θέση αυτή της Σελήνης θα είχε και διάφορες επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό και στον ψυχικό κόσμο καθενός μας, και ιδιαίτερα στη συμπεριφορά και στη διάθεση. Σχετικά με αυτό το τελευταίο, καθένας μπορεί να σκεφτεί αν κάτι διαφοροποιήθηκε στον ψυχικό του κόσμο. Όσον αφορά όμως τα καιρικά φαινόμενα, είναι γεγονός ότι συνέβησαν διάφορες καιρικές ανομαλίες, καύσωνες, χιόνια, βροχοπτώσεις σε περιοχές που δεν είναι συνηθισμένες ή ακολούθησαν κάποια περίεργη σειρά που προβληματίζει τώρα τους Ιταλούς αλλά και άλλους επιστήμονες. Μερικά από τα ασυνήθιστα καιρικά γεγονότα του τελευταίου τριμήνου διαφόρων περιοχών ήταν η χιονοπτώση στη νότια Βραζιλία στις 6 Ιουνίου. Στο Ρίο Γκράντε και στη Σάντα Καταρίνα που βρίσκεται στην υποτροπική ζώνη χιόνισε ύστερα από 30 ολόκληρα χρόνια. Στις 7 Ιουνίου στη Μόσχα το θερμόμετρο έδειξε 35 βαθμούς σε μια εποχή που δεν ξεπερνάει τους 25. Μια ζεστή ημέρα που κόντεψε να τρελάνει τους Μοσχοβίτες. Ήταν η πιο ζεστή ημέρα των τελευταίων 105 ετών.
Στις 20 Ιουνίου στην Ισπανία και στη Γαλλία έπεσαν οι πιο καταρακτώδεις βροχές. Ήταν οι μεγαλύτερες των τελευταίων 150 χρόνων. Στις αρχές του Σεπτέμβρη στη Σαχάρα έβρεξε για πρώτη φορά ύστερα από 50 χρόνια. Στο μεγαλύτερο μέρος τους όμως, τα διάφορα καιρικά φαινόμενα ακολούθησαν μια περίεργη σειρά και σημειώθηκαν σε χώρες του ίδιου παράλληλου κύκλου της υδρογείου. Ο καύσωνας σημειώθηκε σε περιοχές γύρω από τον βόρειο 40ο παράλληλο και με χρονολογική σειρά από δύση προς ανατολή, όπως δείχνει η μπλε γραμμή. Έτσι, στις 17 Ιουνίου αρχίζει ο καύσωνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μιζούρι, την Αϊόβα και το Οχάιο. Στις 2 Ιουλίου έχουμε καύσωνα στη Νότια Ιταλία. Στις 3 Ιουλίου καύσωνα στην Ελλάδα, τη Ιουγκοσλαβία και την Τουρκία. Στις 13 Ιουλίου καύσωνα στην Κίνα, σε περιοχή που βρίσκεται κάτω από τον 40ο παράλληλο. Μια αντίστροφη σειρά ακολούθησαν οι τελευταίες μεγάλες βροχοπτώσεις και οι καταστροφικές και παράλληλα φωνικές πλημμύρες. Άρχισαν από την Ανατολή και προχώρησαν προς τη Δύση, σε περιοχές που βρίσκονται κάτω από τον 20ο παράλληλο, όπως δείχνει η πράσινη γραμμή. Έτσι είχαμε 1η, 2 και 3 του Σεπτέμβρη καταστροφικές πλημμύρες στη Νότια Κίνα και τον Μπαγκλαντές, εξαιτίας των οποίων έχασαν τη ζωή τους πολλά άτομα. Ακολούθησαν πλημμύρες στο Βόρειο Σουδάν και μεγάλες βροχοπτώσεις στη Σαχάρα. Τελευταίες μεγάλες βροχοπτώσεις στην Καραϊβική, το Σαλβαδόρ και το Μεξικό. Αυτή η σύμπτωση, ο καύσωνας σε χώρες του 40ου παραλλήλου κύκλου και οι πλημμύρες σε χώρες του 20ου, έχουν βάλει σε σκέψεις τους επιστήμονες που ασχολούνται με τα κλιματολογικά και τα μετεωρολογικά φαινόμενα. Αναρωτιούνται ποιες είναι οι αιτίες που δημιούργησαν αυτές τις συμπτώσεις. Οι πρώτες σκέψεις τους αποδίδουν τα γεγονότα στις έκτακτες γωνίες ηλίου, σελήνης και γης. Αλλά και σε κάτι ακόμα. Στην πορεία των πλανητών ουρανού και κρόνου, που οι τροχές τους σε σχέση με τον ισημερινό της γης συμπίπτουν με τον νότιο 20ο παράλληλο κύκλο. Γεγονός που υποθέτουν ότι προκαλεί δυσμενή φαινόμενα στο βόρειο ημισφαίριο. Βέβαια δεν έχουν ακόμα καταλήξει πουθενά, αλλά θεωρούν τις συμπτώσεις αυτές, τον καύσωνα σε χώρες του 40ου παραλλήλου και τις βροχοπτώσεις σε χώρες του 20ου, πολύ αξιοπαρατήρητα γεγονότα.